Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε το λαχανόκηπο στη ζαρδινιέρα. Αν τώρα μένετε σε διαμέρισμα όπως και εγώ, ελάτε να δούμε πώς θα έχετε λαχανικά στη βεράντα. Τι θα χρειαστείτε? Θα χρειαστείτε μια ζαρδινιέρα. Θα διαλέξετε μια περίπου στο μέτρο και αρκετά βαθιά, όπως αυτή εδώ. Το πρώτο που θα φροντίσετε να φτιάξετε είναι καλή στράγγιση. Θα βάλετε μέσα βότσαλο, ένα στρώμα περίπου 3 με 5 εκατοστά, για να μπορεί να στραγγίζει καλά το νερό. Το άλλο πολύ σημαντικό για τα λαχανικά σας είναι το καλό χώμα. Καλό χώμα θα χρησιμοποιήσετε πάντα επώνυμο, συσκευασμένο και από γνωστή πηγή προέλευσης. Δείτε και αυτό. Μοιάζει με χώμα, αλλά δεν είναι. Είναι οργανική ουσία. Είναι το μυστικό της γονιμότητας στη φύση. Και φυσικά θα χρειαστείτε και τα φυτά που θα φυτέψετε. Το μυστικό της επιτυχίας είναι η θέση που θα διαλέξετε να έχει άπλετο ήλιο. Αφού λοιπόν ολοκληρώσετε το στραγγιστικό σύστημα με τις τρώσεις του χαλικιού, ήρθε η ώρα να βάλετε το χώμα. Το χώμα θα το απλώσετε προσεκτικά, μέχρι να φτάσετε λίγα εκατοστά από το χείλος της ζαρδινιέρας. Θα πρέπει να αφήνετε πάντα λίγο χώρο από πάνω, έτσι ώστε όταν θα ποτίσετε να μην ξεχυλίζει το νερό. Σε αυτή τη φάση είναι καλά να σπάσετε και τους βόλους από το χώμα και να το ισοπεδώσετε. Και ήρθε η ώρα να φυτέψουμε. Όταν λοιπόν πάρετε το νεαρό σπορόφυτο, προσέξτε ένα πράγμα. Δεν θα το τραβήξετε από το λαιμό για να το βγάλετε από το σακουλάκι. Το πιθανότερο είναι ότι ο λαιμός θα κοπεί και το φυτό θα σας μείνει στο χέρι. Θα πρέπει να κόψετε προσεκτικά το σακουλάκι, να το ανοίξετε, προσέχοντας η μπάλα να έρθει μαλακά γλυκά στα χέρια σας. Ανοίγετε ένα λάκκο και φυτεύετε, προσέχοντας να έρθει στο ίδιο βάθος που ήταν ήδη φυτεμένο. Δεν το αφήνετε πολύ έξω, δεν το βάζετε πιο βαθιά. Σημαντικό μετά το φύτεμα να πιέσετε, να καθίσει το χώμα και σε λίγες εβδομάδες οι ντομάτες σας θα είναι έτοιμες. Με τον ίδιο τρόπο και σε απόσταση 40 με 50 εκατοστών μπορούμε να βάλουμε και την άλλη ντοματιά. Με τον ίδιο τρόπο θα τη βγάλουμε από το σακουλάκι προσεκτικά να μην μας διαλυθεί η μπάλα. Θα ανοίξουμε ένα λάκκο στη συγκεκριμένη απόσταση και θα την πιέσουμε να πατηθεί καλά το χώμα. Και ακούστε τώρα και ένα μυστικό. Για να έχετε υγιείς ντομάτες, αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα, ανάμεσά τους μπορείτε να φυτέψετε κατηφέ. Είναι ένα φυτό με πολλές ιδιότητες, το οποίο αποθεί τους νηματώδεις και προστατεύει τα φυτάκια από άλλα βλαβερά. Ο τρόπος και εδώ είναι απλός. Βάζετε τα δάχτυλά σας, έτσι. Γυρίζετε το γλαστράκι, το χτυπάτε ελαφρά και η μπάλα θα πέσει ελαφρά πάνω στο χέρι σας. Στη μέση της απόστασης ανοίγετε ένα λάκκο λίγο μεγαλύτερο από το γλαστράκι και το τοποθετείτε. Σκεπάζετε με χώμα και πιέζετε. Και φυσικά, το πιο σημαντικό από όλα στο φύτεμά σας είναι το πρώτο πότισμα. Να θυμάστε ότι η ντομάτα θέλει σταθερό πότισμα με σταθερή ποσότητα και συγκεκριμένη ώρα. Αν την ντομάτα την ποτίσετε ακατάστατα, θα δείτε να σας μαυρίζει τη βάση. Πώς θα το πετύχετε αυτό? Πολύ απλά, με ένα ποτιστήρι. Την ώρα θα την υπολογίζετε πάντα μέχρι τις 10 το πρωί και την ποσότητα σταθερή θα τη μετράτε με το ποτιστήρι. Σημαντικό είναι το νερό να μην πέσει πάνω στα φυτά, να πέφτει στο χώμα. Έτσι λοιπόν έχουμε τις ντομάτες στη ζαρδινιέρα. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε το ίδιο στον κήπο.